Είναι η γνωστή θεματική την οποία έχουμε θεσπίσει στις τελευταίες δύο εβδομάδες εδώ στην Κρήτη σήμερα και έχει να κάνει με τη φιλοξενία υποψήφιων βουλευτών και από τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, με φόντο βέβαια την εκλογική αναμέτρηση στις 21 του Μάη. Υποψήφιοι βουλευτές διατυπώνουν, ξετυλίγουν αυτή τη βεντάλια της ατζέντα τους γύρω από θέματα που έχουν να κάνουν μεταξύ άλλων και για την καθημερινότητα των Κρητικών. Να υποδεχτούμε τον κύριο Γαβριήλ Τσουντάνη, υποψήφιο βουλευτή Ρεθύμνου με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Την καλησπέρα μας. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Και την κυρία Ελευθερία Μιχάλα, υποψήφια βουλευτή Ρεθύμνου με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να ξεκινήσουμε λίγο με τον κύριο Τσουντάνη και θέλω να τον ρωτήσω. Για ποιους λόγους ένας άνθρωπος της καθημερινότητας, ένας άνθρωπος επαγγελματίας, ο οποίος κατά πολλούς, γενικά μιλάω, κρίνεται και επιτυχημένος μέσα από τη σταδιοδρομία του μέχρι και σήμερα, να κατέβει στις επερχόμενες εκλογές και να συμμετέχει στην συγκεκριμένη διαδικασία. Και για να γίνω τώρα συγκεκριμένος, αναφέρομαι και στην περίπτωσή σας. Τι είναι αυτό το οποίο σας έκανε, σας όθησε να αποδεχτείτε την πρόσκληση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και να δηλώσετε παρόν σε μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση? Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Δεν ξέρω πώς εννοεί κάποιος το πετυχημένος, πάντως δεν θα το κρίνω εγώ περισσότερο. Το κομμάτι που θέλω να σταθώ είναι το εθελοντικό κομμάτι και όχι το επαγγελματικό μου. Και η πορεία μου στο θελοντικό κομμάτι αριθμεί αρκετά χρόνια, τόσο κάποιους συλλόγους όπως ο Σύλλογος στην πρόληψη των τροχαίων στο Ρέθυμνο και το άλλο κομμάτι στους συλλόγους για τα άτομα με αναπηρία και ο Σύλλογος Γονέων του Ειδικού Σχολείου και ο Σύλλογος Γονέων των Παιδιών με Αυτισμό, γονεϊκοί συλλόγοι. Οι λόγοι που με όθησαν να ακολουθήσω μια τέτοια πορεία στη ζωή μου και να αποδεχτώ μια πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για να συμμετέχω είναι το πώς θα εξελίξω τις προσπάθειές μου μέσα από τον εθελοντισμό στα πράγματα που θέλω να διεκδικήσω για τα άτομα με αναπηρία συγκεκριμένα. Γι' αυτό και οι ιδέες μου σε αυτό το κομμάτι είναι πιο εξελιγμένες μέσα από την υποψηφιότητά μου. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία, επειδή πραγματικά και εγώ έχω ασχοληθεί με το ρεπορτάζ που έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβανόμαστε την καθημερινότητά μας με άτομα που αντιμετωπίζουν θέματα αναπηρίας. Και ξέρετε, δεν είναι ντροπή και δεν είναι ταμπόρος αναπηρία. Είναι κάποιοι άνθρωποι που κάνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα με εμάς με έναν διαφορετικό τρόπο και σε πολλές περιπτώσεις με ένα καλύτερο τρόπο. Και πρέπει να στηριχτούν από το κεντρικό κράτος, οπότε ο στόχος σας είναι αυτός. Πάμε λοιπόν να φέρουμε αυτά τα άτομα στο προσκήνιο και να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Θέλω να πω ότι αν μιλούσαμε πριν από 15 χρόνια στο Ρέθυμνο και σε τέτοιες μικρές κοινωνίες, θα το πω ως παράδειγμα για τον αυτισμό, ίσως να μην ξέραμε, να μην ήξερε ο κόσμος τι είναι ο αυτισμός. Οι προσπάθειες του συλλόγου μας τα 15 χρόνια αυτά έχουν φέρει ένα αποτέλεσμα τουλάχιστον μιας ευαισθητοποίησης και μιας γνωστοποίησης τι είναι αυτισμός, έχει πώς να κάνει διαχειριζόμαστε με την παιδεία, λοιπόν, την νοοτροπία. Προφανώς. Βγήκε προς τα έξω τι σημαίνει αυτισμός και γενικότερα τι σημαίνει αναπηρία και ποιες είναι οι ανάγκες αυτές που μας οθούν να βοηθήσουμε στον τομέα αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσω και στην κυρία Μιχάλα, να της απευθύνω την ίδια ερώτηση που έχει να κάνει με τους λόγους για τους οποίους αποδεχτήκατε την πρόσκληση του Νίκου του Ανδρουλάκη στο ΠΑΣΟΚ, στο Κίνημα Αλλαγής και είπατε το μεγάλο ναι για να κατέβετε στις εκλογές. Κύριε Παναγιωτόπουλε, όπως γνωρίζετε, εκλέγομαι από το 2008 στο Δήμο Ρεθύμνης, ενώ παράλληλα είμαι μουσικός. Έχω μάθει λοιπόν να ενορχιστρώνω και να ταιριάζω όχι μόνο νότες, αλλά και έννοιες και ιδέες διαχρονικές και ανθρώπινες. Ιδέες όπως είναι η δημοκρατία, η εξέλιξη, η πρόοδος και η ισότητα. Ιδέες και αξίες που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο χώρο του ΠΑΣΟΚ και που πρεσβεύουν και καθρεφτίζουν αυτό που η πλειοψηφία των συμπολιτών μας πιστεύει. Έτσι λοιπόν αποδέχτηκα με χαρά την πρόταση του Προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη, γιατί το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή είναι ένας χώρος που είναι δίπλα στον πολίτη, αφού γράζεται τις ανάγκες του και τις ανάγκες της κοινωνίας μας. Οι λόγοι που με όθησαν λοιπόν
είναι κυρίως λόγοι ευθύνης και συνέπειας. Έχω μάθει μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση να αγκαλιάζω την ευθύνη και τη συνέπεια απέναντι στους συμπολίτες μου και σε όλους τους Έλληνες. Μάλιστα, να πάμε στον κύριο Τσουντάνη. Καταλαβαίνω ότι και οι δύο στέλνετε ένα μήνυμα συμμετοχής προκειμένου οι πολίτες να δώσουν ένα δυναμικό παρόν και να συμμετέχουν σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Να πάμε λίγο στους νέους, κύριε Τσουντάνη, περί τις 400.000 νέων αναμένεται να ψηφίσει σε πανελλαδικό επίπεδο για πρώτη φορά. Οπότε ένας πολύ μεγάλος στόχος των κομμάτων που συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία είναι να προσελκύσουν αυτόν τον αριθμό. Με ποιους τρόπους, με φόντο βέβαια και με μια διαχρονική απογοήτευση και αν θέλετε απάθεια που χαρακτηρίζει τους 18χρονους, 19χρονους στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες. Νομίζω και το παραδεχόμαστε όλοι μας, οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων περάσανε κάποιες δυσκολίες. Οπότε δικαιολογημένα οι δυσκολίες αυτές έφεραν μια δυσαρέσκεια, ειδικότερα στους νέους που οι νέοι με το διαδίκτυο ενημερώνονται πιο εύκολα, πιο άμεσα, πιο ας πούμε μεταδίδεται πιο εύκολα μεταξύ τους μια οποιαδήποτε είδηση. Αυτή η δυσαρέσκεια έχει αποτυπωθεί λοιπόν και στη χώρα μας και γι' αυτό καταγράφονται μεγάλα ποσοστά αυτό που λέμε ότι δεν θα πάω να ψηφίσω ή θα πάω να ψηφίσω αντιδραστικά ή δεν ξέρω και εγώ τι. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να αποδείξουμε και πρέπει να φανεί αυτό πως η Νέα Δημοκρατία την τελευταία τριετία παρόλο που πέρασε πολύ δύσκολη τετραετία με εξωγενείς παράγοντες να δυσκολεύουν το έργο της, κατάφερε να κρατήσει ένα πολύ υψηλό επίπεδο και στις παροχές και στο κομμάτι που εύκολα οι νέοι καταλαβαίνουν ότι τα κατάφερε η Νέα Δημοκρατία. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Αφορά το διαδίκτυο, γιατί οι νέοι μέσα στο διαδίκτυο είναι απλά πιο εξοικειωμένοι με εμάς τους μεγαλύτερους. Το gov.gr και το 90% των υπηρεσιών που αυτή τη στιγμή λειτουργούν μέσα στο gov.gr έχει δώσει στους νέους μια όθηση και μια σκέψη ότι συμβαίνουν πράγματα προς την καλυτέρευση των υπηρεσιών και την εξομάλυνση της κακής εικόνας που είχαμε παλιά. Πρέπει να πάω στην εφορία για να πάρω μια βεβαίωση, πρέπει να πάω στο ΚΕΠ να βγάλω μια υπευθυνδήλωση. Θεωρώ ότι οι νέοι το βλέπουν αυτό. Πόσο μάλλον όσον αφορά το κομμάτι της υγείας, που το πλείστο κομμάτι της υγείας αυτή τη στιγμή περνάει μέσα από τον gov.gr. Υπάρχει ο αντίλογος κομμάτι που λέει τι να το κάνω εγώ τον gov.gr αν δουλεύω σε ξενοδοχεία το καλοκαίρι και δεν μπορώ να ανανεώσω και να βγάλω κάρτα ανεργίας για να πάρω το επίδομα το χειμώνα. Η αλήθεια είναι ότι πολλά πράγματα μπορεί να μην είναι έτοιμα μέχρι το τελευταίο χαρτί. Αλλά φέρατε ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή το 90% των υπηρεσιών είναι μέσα στο gov.gr. Δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς και μάλιστα σε μια περίοδο αρκετά δύσκολη. Αυτό είναι δείγμα πολύ καλής οργάνωσης στο κομμάτι της ψηφιακής διακυβέρνησης. Φτάνουμε πολύ κοντά σε ψηφιακά ανεπτυγμένες χώρες. Ποτέ πριν δεν ήμασταν έτσι. Αποτελεί στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ, κυρία Μιχάλα, το να προσελκύσει και να πείσει τη νέα γενιά ότι είμαστε εδώ προκειμένου μέσα από την ατζέντα μας να δώσουμε λύσεις σε διαχρονικά προβλήματα. Πρέπει να σας πω ότι γίνεται μεγάλος λόγος για τη νέα γενιά, για αυτούς τους νέους, τους 17άριδες που θα ψηφίσουν πρώτη φορά και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αυτή η γενιά των νέων δεν είναι όπως τη δικιά μας τη γενιά ή άλλων παλαιότερων εποχών. Έχει μια πλήρη ενημέρωση. Για όποιο κίνημα, για όποιο χώρο μπαίνει μόνη της στο Google και ψάχνει τι πρεσβεύει ο κάθε χώρος, για τον κάθε υποψήφιο τον πληκτρολογεί και μέσα σε ένα λεπτό έχει όλο το προφίλ, όλο το βιογραφικό του και όλη την πορεία του. Οπότε δεν πρέπει να υποβαθμίζουμε. Υπάρχει και ο κίνδυνος παραπληροφόρησης σε πολλές περιπτώσεις. Υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος. Γνωρίζεστε το διαδίκτυο. Έτσι ακριβώς. Και είναι και μεγάλη διαφορά με τη δική μας, με τη δική σας γενιά. Συμφωνώ απόλυτα. Όμως ήθελα να πω αυτό ότι δεν πρέπει να υποβαθμίζουμε τόσο πολύ την νοημοσύνη των νέων, γιατί οι νέοι πρέπει να πιστέψουμε ότι θα πάνε να ψηφίσουν και θα ψηφίσουν αυτό που η συνείδησή τους θέλει και η ενημέρωση που έχουν από το διαδίκτυο νομίζω πως είναι επαρκή. Τα social όλων των υποψηφίων και όλων των χώρων
είναι σε θέση να τους δώσουν όλη τη δυνατή πληροφόρηση που χρειάζονται για να πάνε στις κάλπες. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι ένα κόμμα που είναι δίπλα και στον πολίτη και στον νέο πολίτη και στους νέους επιστήμονες. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα που πρέπει να δώσουμε όλοι οι υποψήφοι για τους νέους. Κύριε Τσουντάνη, αναφερθήκατε στον όρο εθελοντισμός και θέλω λίγο να το ανοίξω από τη στιγμή που επιθυμείτε να εκπροσωπήσετε μια περιφερειακή ενότητα που έχει χαρακτηριστεί ως ένας νομός, μια περιοχή των τεχνών και των γραμμάτων με δεκάδες πολιτιστικούς συλλόγους και να επικεντρωθούμε λίγο στο γεγονός ότι η βιωσιμότητα αυτών των συλλόγων και σωματείων κατά τη διάρκεια της, από την οικονομική κρίση, υγειονομική κρίση μέχρι και σήμερα απειλήθηκε πάρα πολλές φορές η βιωσιμότητα, καθώς πέρα από τις συνδρομές δεν υπήρχε απαραίτητη κρατική χρηματοδότηση προκειμένου αυτοί οι σύλλογοι να σταθούν στα πόδια τους. Τι θα αλλάξει την επόμενη τετραετία και τι αναφέρει και τι λέει η δική σας η ατζέντα? Θα σας πω, το Ρέθυμνο παραδοσιακά λέμε ότι είναι η πόλη των γραμμάτων και των τεχνών. Φυσικά αυτό έχει αποδειχθεί πάρα πολλές φορές. Αν κάνουμε μια αναδρομή θα δούμε ότι οι ρεθυμιώτες συγγραφείς είναι πάρα πολλοί και τα βιβλία που εκδίδονται στο Ρέθυμνο είναι πάρα πολλά, σε αναλογία με τον πληθυσμό μας. Πραγματικά συμβαίνει κάτι πάρα πολύ καλό στο Ρέθυμνο. Οι σύλλογοι που προωθούν όλο αυτό είναι πολυάριθμοι και πολύ αξιόλογοι. Μέχρι στιγμής σίγουρα καταλαβαίνουμε ότι έχουν στηριχθεί μεταξύ τους, έχουν στηριχθεί από την πόλη και από τον κόσμο τους και όχι από το κράτος. Αυτό που πρέπει να γίνει και επιβάλλεται να γίνει είναι να γίνει μια αξιολόγηση και να δώσουμε το έναυσμα σε κάποιους συλλόγους να πάνε ένα βήμα μπροστά. Θεωρώ ότι επιβάλλεται, μιας και οι προσπάθειες είναι πολύ μεγάλες για να διατηρήσουμε την παράδοσή μας, τα ήθη και τα έθιμά μας, και στο Ρέθυμνο αυτό βλέπουμε ότι συμβαίνει και λειτουργεί. Πραγματικά. Και στη μουσική και, και στα βιβλία και, και στα γράμματα, σε όλα λειτουργεί το Ρέθυμνο. Πάρα πολύ δυναμικά. Κύριε Μιχάλα, είστε μουσικός, εκπαιδευτικός και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τι πέρασαν οι καλλιτέχνες και η μουσική το διάστημα της υγειονομικής κρίσης. Βεβαίως. Χωρίς την απαραίτητη ενίσχυση, χωρίς καμία απολύτως επιδότηση από το κεντρικό κράτος, σε μια δύσκολη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα επαγγέλματα, ένας ολόκληρος κλάδος έμεινε ξεκρέμαστος. Τι πρέπει να αλλάξει και προς ποια κατεύθυνση? Πολύ σωστά είπατε, στην περίοδο της υγειονομικής κρίσης φάνηκε τελείως αποδυναμωμένος ο κλάδος μας. Και έχουμε να κάνουμε, σας διακόπτω και ζητώ συγγνώμη, με παθογένειες του παρελθόντος. Ακριβώς. Μην εστιάσουμε μόνο στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, όπου σε αυτή την περίπτωση υπήρξε αδυναμία. Αλλά υπήρχε ένα καθεστώς το οποίο δεν είχε διορθωθεί ούτε επί ΠΑΣΟΚ ούτε επί ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι είναι, όπως το λέτε. Οι παθογένειες όμως δεν πρέπει να διαιωνίζονται, κύριε Παπαναγιωτόπουλε. Πρέπει να διορθώνονται και να βρίσκουν λύσεις. Οπότε. Ο κλάδος της μουσικής και όλων των τεχνών είναι ένας κλάδος ο οποίος χρειάζεται ένα ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα στελεχώνει τον μουσικό, τον καλλιτέχνη, όπως και τους υπόλοιπους κλάδους, όπως και τα υπόλοιπα επαγγέλματα, και δεν θα είναι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Αναφερθήκατε πριν στον εθελοντισμό και πρέπει να πούμε ότι οι πρώτοι εθελοντές στη χώρα μας και στο Ρέθυμνο είναι η μουσική, αφού συνεχώς όπου και αν τους ζητήσουμε είναι εκεί οι παρόντες με χαρά και με ανιδιοτέλεια προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Λοιπόν, γελάω για το εξής. Είχα μία συζήτηση πριν από μερικές μέρες με έναν ηλικιωμένο βετεράνο λιράρι της Κρήτης. Ξέρετε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν παίρνουν σύνταξη? Βεβαίως. Είναι ξεκρέμαστοι. Έτσι είναι. Είναι ξεκρέμαστοι. Είναι δυνατόν να φτάνουμε σε αυτό το σημείο, σε επίπεδο Κρήτης, στην Κρήτη του πολιτισμού? Ας φύγουμε από το Ρέθυμνο, πάμε σε παγκρήτιο επίπεδο. Έτσι ακριβώς είναι. Δεν είναι δυνατόν να φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Όλη η μουσική και όπως λέτε, λιράριδες που έχουν αφήσει ένα σπουδαίο πολιτιστικό αποτύπωμα και διονύζεται σε όλες τις γενιές. Και πώς να ασχοληθεί και ένα νέο παιδί, ένας νέος καλλιτέχνης? Έτσι είναι. Οπότε πρέπει να μπει ένα ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο
που να κατοχυρώνει και να τα στελεχώνει τους. Τα δικαιώματά τους, όπως όλα τα επαγγέλματα δηλαδή. Μάλιστα, κύριε Τσουντάνη, από ό,τι έχω μάθει, μιλάτε με κόσμο, έχετε πραγματοποιήσει κάποιες περιοδίες, συναντάτε κόσμο σε καθημερινή βάση. Τι είναι αυτό το οποίο σας μεταφέρουν? Ανάλογα με το με ποιο κλάδο θα μιλήσει, θα σου πει και άλλα πράγματα. Σωστά, αλλά κατά γενική ομολογία υπάρχει γενική... ένας προβληματισμός και αν ναι, πάνω σε ποιους τομείς? Γενικότερα δεν θα έλεγα ότι υπάρχει προβληματισμός με την έννοια του τι θα κάνουμε. Νομίζω ότι αυτό που εισπράττω πιο πολύ στο δικό μου, από τη δική μου πλευρά, είναι το ότι έχουν ξεκινήσει να γίνονται έργα και δεν πρέπει που δεν είναι να τα σταματήσουμε. Ο προβληματισμός είναι μόνο αυτός. Δηλαδή... Έργα σε επίπεδο Κρήτης. Δεν μιλάω μόνο για τα... για την Κρήτη μιλάω, ναι. Σε επίπεδο Κρήτης, συγκεκριμένα μιλάω. ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο στο Καστέλι, μικρότερα έργα, τα νοσοκομεία μας, κέντρα υγείας. Γίνονται πράγματα που δεν μπορούν να μείνουν στη μέση. Ο προβληματισμός είναι μόνο αυτός. Μάλιστα. Από τη δική μου πλευρά. Στο κομμάτι της περιοδίας, κυρία Μιχάλα, έρχεστε σε επαφή με κόσμο, διατυπώνω την ίδια ερώτηση που έκανα και στον κύριο Τσουντάνη. Τι σας λέει και βέβαια κατά πόσο ρεαλιστικό είναι το σενάριο το ΠΑΣΟΚ σε επερχόμενες εκλογές να ανακτήσει τη δυναμική του παρελθόντος, που σε επίπεδο Ρεθύμνου ήταν ένα κόμμα το οποίο έχει μια πολύ μεγάλη δεξαμενή ψηφοφόρο? Πρέπει να σας πω ότι συνομιλώντας με τους πολίτες τώρα όλο αυτό το διάστημα, αλλά και όχι μόνο τους τελευταίους μήνες, αλλά πολύ καιρό τώρα, ο προβληματισμός αφορά ένα συγκεκριμένο τομέα και ένα συγκεκριμένο θέμα στο Ρέθυμνο. Και αυτό έχει να κάνει με το θέμα της υγείας. Έχουμε ένα νοσοκομείο, το οποίο είναι υποστελεχωμένο, το οποίο βασίζεται στον εθελοντισμό που είπαμε πριν και στις ευαισθησίες του Ρεθεμιώτη και των τοπικών φορέων. Δεν γίνεται ένας νομός 80.000 κατοίκων που το καλοκαίρι ο πληθυσμός του διπλασιάζεται, να μην μπορεί να καλύψει αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο τις ανάγκες που πρέπει. Οπότε πρέπει να γίνουν άμεσα προσλήψεις, τόσο στο νοσηλευτικό, όσο και στο ιατρικό προσωπικό. Και το ΠΑΣΟΚ γενικότερα έχει πάρει στο πρόγραμμά του θέση για το θέμα της υγείας, και λέει πολύ συγκεκριμένα ότι το 10% από το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να πηγαίνει στην υγεία και όχι το 2% που ισχύει τώρα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ούτως ώστε να μπει ένα τέλος στις διορισμένες διοικήσεις σε δημόσιους φορείς και νοσοκομεία. Οπότε το πρώτο και το μείζον θέμα που αυτή τη στιγμή υπάρχει στο Ρέθυμνο είναι το νοσοκομείο να στελεχωθεί και να επανδρωθεί γερά, ούτως ώστε να μην χρειαζόμαστε να πηγαίνουμε για απλά πράγματα υγείας στους διπλανούς νομούς, στα Χανιά και στο Ηράκλειο. Επίσης, δεύτερο θέμα που αφορά και προβληματίζει τους Ρεθεμιώτες είναι η σύνδεσή μας, αυτό που είπα τώρα, με Χανιά και Ηράκλειο, ένας ανύπακτος ΒΟΑΚ, ένας δρόμος που έχουμε θρηνήσει δεκάδες θύματα και εξακολουθούμε να θρηνούμε, πολλά χρόνια, όπως είπατε, μια παθογένεια που είπαμε και πριν, που διονύζεται. Ειδικά ο δρόμος Ηράκλειο-Ρέθυνο και Ρέθυνο-Ηράκλειο είναι το χειρότερο, οδικό δίκτυο στην Ελλάδα, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Ειδικά αυτό το κομμάτι του ΒΟΑΚ είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Ντροπή. Και εμείς τρομάζουμε όταν χρειαζόμαστε, όταν πρέπει να μπούμε στο δρόμο για να έρθουμε προς το Ηράκλειο. Θέλω μόνο να συμπληρώσω. Να παρέμβω λίγο, συγγνώμη. Θέλω να παρέμβω στο κομμάτι της υγείας, επειδή ασχολούμαι πάρα πολύ με το συγκεκριμένο κομμάτι. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο στο ρυθμιωτικό λαό, μιας και σε αυτόν απευθυνόμαστε, το ισοζύγιο προσλήψεων και απολύσεων από το νοσοκομείο Ρεθύμνου την τελευταία τριετία. 15 άτομα έφυγαν, 30 προσλήφθηκαν. Το τονίζω αυτό για να ξέρουμε τι παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία σε ένα νοσοκομείο Ρεθύμνου. Δηλαδή, αν δεν είχαν γίνει αυτές οι προσλήψεις, κύριε Τσουντάνη, θα μπαίνε λουκέτο σε όλο το νοσοκομείο. Μα τι το συζητάμε τώρα, εννοείται. Θα έχει... ναι. Στο παραένα είστε πάντως, σε πολλές. 30 άτομα προσλήφθηκαν, το ισοζύγιο είναι 15 συν. Καταλαβαίνετε πόση δουλειά έγινε. Και μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, με πανδημία, με δύσκολες συνθήκες προσλήψεων, εξαιρετικά δύσκολες. Το ισοζύγιο είναι 15 συν. Η κατάσταση είναι τραγική, κύριε Τσουντάνη. 15 εκατομμύρια ευρώ έχουν έρθει στο νοσοκομείο Ρεθύμνου την τελευταία τριετία. Δεν έχουν ξανάρθει ποτέ τόσα χρήματα στο Ρεθύμνο, στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, και άλλα 3,5 εκατομμύρια ευρώ στα κέντρα υγείας.
δεν έχουν έρθει αλλά τόσα χρήματα στην υγεία, στο Ρέθινο. Παρατεύτα η κατάσταση. Παρόλα αυτά. Όσο μπορώ, επειδή καταγράφουμε το ρεπορτάζ και ασχολούμαι σε εβδομαδία βάση με το νοσοκομείο Ρεθίμνου, η κατάσταση είναι τραγική. Εγώ θα στεκόμουν κάπου σε μια άλλη παράμετρο που έχει να κάνει το γεγονός ότι προκυρήσονται θέσεις και δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Προφανώς. Είναι μια παράμετρος που εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά τι να τις κάνεις στις προσλήψεις, ακόμα και είναι υπερδιπλάσιες σε σχέση με τις αποχωρήσεις, εάν δεν έχει βρεθεί λύση και αν η κατάσταση έχει να κάνει με ένα νοσοκομείο το οποίο βιωσιμότητα απειλείται καθημερινά. Θα προσθέσω εγώ δημοσιογραφικά. Έτσι ακριβώς είναι. Είναι σε τραγικό σημείο το νοσοκομείο μας και δεν πρέπει να το παραβλέπουμε. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με τον Άγιο Νικόλαο και με την Ιερά Πέτρα. Πολλά τα προβλήματα και στο Βενιζέλιο και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Μην φωτογραφίσουμε το Ρέθυμνο μόνο. Επειδή είμαστε στο Ρέθυμνο, λέμε το Ρέθυμνο. Αλλά πρέπει. Πρέπει να τονίσουμε ότι το ΕΣΥ έχει μια γενικευμένη σε όλη την Ελλάδα υποβάθμιση και απαξίωση. Δεν είναι το ΕΣΥ που είχε οραματιστεί ο Γιώργος Γεννηματάς και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Οπότε χρειάζεται μια γενικευμένη στελέχωση στην υγεία. Και σας είπα ποιο είναι η πρότασή μας. 10% από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι χρήματα του ελληνικού λαού, είναι ευρωπαϊκά χρήματα που μας έχουν δοθεί από την πανδημία. Οπότε αυτά οφείλουμε να αξιοποιηθεί τουλάχιστον το 10% στην υγεία και όχι το 2% που συμβαίνει Μάλιστα. τώρα. Λοιπόν, για ποιους λόγους, κυρία Μιχάλα, ένας πολίτης εκεί στο Ρέθυμνο να σας στηρίξει στις επερχόμενες εκλογές? Δεν ξέρω ακριβώς να σας πω ένας πολίτης γιατί να στηρίξει εμένα. Ξέρω να σας πω γιατί θέλω εγώ να μπω στη Βουλή και είμαι υποψήφια. Το Ρέθυμνο, σας είπα και πριν... Με έμεσο τρόπο απαντά. Ναι. Το Ρέθυμνο, είπαμε και εμείς, είπα και πολύ σωστά εδώ, είναι υποψήφιός μου, έχει μια σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά. Έχει αφήσει ένα μεγάλο αποτύπωμα στην ιστορία της Ελλάδας με σπουδαίους ανθρώπους και σπουδαία κατορθώματα. Θεωρώ λοιπόν πως στο Ρέθυμνο πρέπει, οραματίζομαι μάλλον το Ρέθυμνο, συγγνώμη, μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη. Πρέπει να γίνουν υποδομές, σύγχρονες υποδομές, οι οποίες τα τελευταία χρόνια δεν έχουν γίνει. Και αυτές οι υποδομές να πατήσουν πάνω στην ιστορία μας, στην αρχαία Ρίθυμνα, στο Ρέθυμνο, στο Παντελή Πρεβελάκη και να αξιοποιηθούν στο έπακρο. Μάλιστα. Κύριε Τσουντάνη, η ίδια ερώτηση και σε εσάς. Θα απαντήσω πολύ κοντά στη κυρία Μιχάλα. Όχι μόνο γιατί γνωριζόμαστε και μάλιστα έχουμε συνεργαστεί σε πολλά από αυτά που κάνουμε. Νομίζω ότι η περίπου 20 ετή μου πορεία στον εθελοντισμό μου έχει μάθει να μην σταματάω να σκέφτομαι πώς θα εξελίσσω αυτό που κάνω και αυτό που θέλω να πετύχω και πώς θα αναπτύξω ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο μου. Αυτό που σκέφτηκα τώρα είναι πώς από μια θέση ευθύνης θα κάνω ακόμα καλύτερο και θα γίνω ακόμα ικανότερος σε αυτά που θέλω να πετύχω για τον τόπο μου, για την πόλη μου. Τόσο απλά, τόσο εύκολα. Εγώ να τονίσω ότι μια πολιτισμένη προεκλογική συζήτηση αποτελεί και την μεγαλύτερη απόλαυση για ένα δημοσιογράφο. Και αυτό νομίζω το επιβεβαιώσαμε και μέσα από τη σημερινή σας παρουσία. Προσωπικό υποκειμενικό σχόλιο, ας με συγχωρέσουν και οι τηλεθεατές. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήμασταν εκεί. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.